Υπήρχαν, ας πούμε, φορές που βρισκόμουν στο μπαλκόνι, στο σπίτι μου και κοιτούσα από κάτω και σκεφτόμουν, ξέρεις κάτι, τι θα αλλάξει αν πέσω. Έφτασε στο σημείο να σκέφτεται μέχρι και την αυτοκτονία, εθισμένο στο διαδίκτυο. Η συγκλονιστική του μαρτυρία καθήλωσε τους τηλεθεατές της εκπομπής «Ώρα Αιχμής», μιλώντας για ένα πρόβλημα που δυστυχώς χτυπά δυνατά την πόρτα της Κρήτης. Πλέον, μετά από πολλή σκέψη, θεωρώ ότι αυτή η απεσιοδοξία είναι προϊόν της αποξένωσής μου από την πραγματικότητα και από την επιρροή μου στην πραγματικότητα και αυτή επάνω μου. Ο νεαρός άντρας που μοιράστηκε την εφιαλτική εμπειρία του με αλλοιωμένη φωνή και αλλοιωμένη εικόνα για ευνόητους λόγους, αναφέρθηκε πότε ξεκίνησε ο εθισμός του στο διαδίκτυο. Ήταν μόλις 12 ετών. Για μένα αυτή η διαδικασία ξεκίνησε σε αρκετά μικρή ηλικία, στα 12 περίπου, που βίωνα κάποιες περίεργες καταστάσεις μέσα στην οικογένειά μου, ψυχολογικής φύσεως. Και για μένα η διέξοδος ήταν ο υπολογιστής, είτε αυτό σήμαινε παιχνίδια, είτε βίντεο, είτε οτιδήποτε. Διότι δεν ήμουνα έτοιμος εγώ σαν παιδί τότε να διαχειριστώ την κατάσταση την οποία βίωνα. Αυτό προφανώς κλιμακώθηκε μέχρι κάποια ηλικία, όπου και συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν λειτουργικός άνθρωπος ή αν μη τι άλλο όσο λειτουργικός θα έπρεπε να είμαι για την εκάστοτε κατάσταση που βρισκόμουν. Στην ηλικία των 12 ετών αφιέρωνε πάνω από 7 ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή. Αντιλήφθηκε το μέγεθος του προβλήματος όταν έφτασε στην εφηβεία και λίγο πριν φύγει από το σπίτι του για σπουδές. Η σκέψη, ας πούμε, για αυτοκτονία σε τρόμαξε? Με τρόμαξε, όπως και είναι φυσιολογικό, αλλά περισσότερο απ' όλα με τρόμαξε το τι κάνω εγώ ο ίδιος τον εαυτό μου, όχι το τι θα μπορούσε να συμβεί. Με τρόμαξε το ότι απέφευγα τα συναισθήματά μου, απέφευγα τα συναισθήματα των άλλων απέναντί μου, που ήταν εν μέρει ένας μηχανισμός άμυνας για καταστάσεις μεγαλύτερες από εμένα, αλλά απ' την άλλη η πραγματικότητα είναι ότι καλούμαστε πολλές φορές να διαχειριστούμε καταστάσεις που δεν είναι στα δικά μας μέτρα. Στο Ηράκλειο ζήτησε βοήθεια στο ΚΕΘΕΑ. Έπρεπε να απεξαρτηθεί χαρακτηρίζοντας την διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη. Μάλιστα την συγκρίνει με αυτή των τοξικομανών από τις ουσίες. Είναι πολύ δύσκολη διαδικασία και είναι κυρίως δύσκολη διαδικασία γιατί για να φτιάξεις τον εαυτό σου πρέπει να τα γκρεμίσεις όλα πρώτα. Και θεωρώ όχι μόνο στο διαδίκτυο, κυρίως στο διαδίκτυο αλλά σίγουρα και σε άλλους εθισμούς, το να γκρεμίσεις όλο αυτό το παραμύθι το οποίο έχεις χτίσει εσύ για να νιώθεις ασφαλής έξω από την πραγματικότητα, απαιτεί πρώτον να παραδεχτείς τα λάθη σου, τα ψέματα που έχεις πει στον εαυτό σου. Ο διαδικτυακός εθισμός έκανε τον νεαρό άντρα πιο ευάλωτο, με αποτέλεσμα να δεχτεί και διαδικτυακό εκφοβισμό. Ναι, σε παιχνίδια που έχω παίξει ή ίσως σε κάποιο chat online, να έχω βιώσει εκφοβισμό ή προσπάθειες εκφοβισμού ή bullying απέναντί μου. Σε απειλούσαν, ας πούμε, ότι ξέρουμε που μένεις και θα σε βρούμε, να σε σκοτώσουμε, να σε χτυπήσουμε? Έχει συμβεί και αυτό, αλλά είναι μη ρεαλιστικό σενάριο. Παρ' όλα αυτά, κάποιος μπορεί να το βιώσει και αυτό σίγουρα.